Γνωρίζετε τι είναι η θερμοδιακοπή στα κουφώματα, πού μπαίνει και τι προσθέτει στην ενεργειακή απόδοση ενός κουφώματος. Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να την αναγνωρίσετε πριν προχωρήσετε στην αγορά του κουφώματος. Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Κοκολιάς και σήμερα θα σας πω ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τη θερμοδιακοπή. Είτε θέλετε συνολικά να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας ή απλά θέλετε να αλλάξετε ένα έστω κούφωμα. Πριν ξεκινήσουμε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και έχετε πατήσει το κουμπί των ειδοποιήσεων. Έτσι θα ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Μια γρήγορη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Έχετε βάλει πρόσφατα ενεργειακά κουφώματα με διπλά τζάμια? Γράψτε κάτω στα σχόλια ναι ή όχι και τον λόγο που τα αλλάξατε. Μας ενδιαφέρει η απάντησή σας, ώστε να γνωρίζουμε και να σας ενημερώνουμε μελλοντικά όσο πιο καλά μπορούμε για παρόμοια θέματα. Όλοι θέλουμε να έχουμε ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Πολλές φορές όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σημαντικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι απώλειες της θερμότητας από τους τοίχους και τα κουφώματα. Τα παλιά κουφώματα έχουν μια πολύ κακή συμπεριφορά στη ζέστη και το κρύο. Έτσι, πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε να αντικαταστήσετε τα κουφώματά σας με νέα, ενεργειακά και σύγχρονα κουφώματα. Κουφώματα που θα σας δώσουν άνεση, ασφάλεια και μια πιο χαρούμενη νότα στην καθημερινότητά σας. Γι' αυτό, καλό είναι να είστε ενήμεροι για τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα, τι είναι και τι μπορεί να περιμένετε από αυτά. Τον όρο θερμοδιακοπή τον χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στα νέα γενιάς κουφώματα αλουμινίου. Ας δούμε όμως ακριβώς τι είναι η θερμοδιακοπή. Η θερμοδιακοπή είναι η θερμομόνωση του κουφώματος, ο τρόπος που προστατεύουμε τη θερμότητα για να μην χαθεί μέσα από το σπίτι. Η θερμοδιακοπή είναι ένα εμπόδιο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του πλαισίου των κουφωμάτων. Ένα φράγμα που εμποδίζει την απώλεια της θερμότητας από το σπίτι. Το φράγμα της θερμοδιακοπής συνδέει αλλά και απομονώνει ταυτόχρονα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μεταλλικά πλαίσια του κουφώματος. Αυτό ακριβώς δημιουργεί την ανθεκτικότητα στο να μην χαθεί η θερμότητα μέσα από το κούφωμα και μέσα από το σπίτι. Ο συνδυασμός δε με ένα διπλό τζάμι διατηρεί τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού σε μια πολύ άνετη θερμοκρασία. Όπως βλέπουμε και στο δείγμα του κουφώματος, η θερμοδιακοπή είναι ακριβώς αυτό εδώ το μαύρο πλαστικό. Στις νέας γενιάς κουφώματα, ανάμεσα στο εσωτερικό και εξωτερικό προφίλ του αλουμινίου, παρεμβάλλεται το πολυαμίδιο. Το πολυαμίδιο είναι ένα πλαστικό που είναι κακός αγωγός της θερμότητας και εμποδίζει τη θερμότητα να χαθεί μέσα από το σπίτι. Ποια όμως είναι τα ωφέλη της θερμοδιακοπής στα κουφώματα? Τα κουφώματα με θερμοδιακοπή έχουν πάρα πολλά ωφέλη για το σπίτι. Αρχικά, όπως είπαμε, μειώνουν τη μεταφορά της θερμότητας από και προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μειώνεται σημαντικά το κόστος θέρμανσης και ψύξης του χώρου. Τα συστήματα κουφωμάτων με θερμοδιακοπή βοηθούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, μιας και αποτελούν μια εξαιρετική λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κουφώματα με θερμοδιακοπή δίνουν οικονομία και εξοικονόμηση ενέργειας με χαμηλότερους λογαριασμούς σε θέρμανση και ψύξη. Η οικονομία που προσδίδουν στο σπίτι είναι περίπου 10 με 20% σε σχέση με τα απλά κουφώματα αλουμινίου με διπλά όμως τζάμια. Ακόμα, η θερμοδιακοπή εμποδίζει την υγρασία να συμπυκνώνεται πάνω στα κουφώματα. Η προσθήκη του πολυαμιδίου της θερμοδιακοπής μειώνει επίσης και το θόρυβο. Εμποδίζει τη μετάδοση του θορύβου από και προς τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Συνεχίζουμε με το τι θα πρέπει να προσέξετε πριν την αγορά ενός κουφώματος με θερμοδιακοπή. Αυτό που χρειάζεται να προσέξετε είναι να απευθυνθείτε πρώτα απ' όλα σε έναν αξιόπιστο και εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή κουφωμάτων. Θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη μελέτη του χώρου και να επιλέξετε τα κατάλληλα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα. Ένας επώνυμος και αξιόπιστος κατασκευαστής θα ενσωματώσει το σύστημα θερμοδιακοπής υποχρεωτικά σε ένα ενεργειακό κούφωμα. Θα πρέπει να ζητήσετε από την εταιρεία με τα κουφώματα πιστοποιητικά CE και δήλωση επιδόσεων. Όταν τα παράθυρά σας έχουν μια άνετη θερμοκρασία, έχετε άνεση μέσα στο σπίτι. Έτσι, αν τα παράθυρά σας λειτουργούν σωστά, δεν θα χάνετε η θερμότητα μέσα από το σπίτι. Θα έχετε άνεση και μια μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του κουφώματος.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν χρειάζεστε βοήθεια με τα κουφώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο greenbuilding.gr. Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και θα σας απαντήσω. Και φυσικά κάντε like, subscribe και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας.